Τρεις σημαντικές υποθέσεις, παράλληλα σοβαρές υποθέσεις που εξελίχθηκαν χθες και κατασχέθηκε μια αρκετή σημαντική ποσότητα ναρκωτικών. Θα αναφερθώ πρώτα στην πρώτη υπόθεση, η οποία εξελίχθηκε στη Λάρνακα. Η αστυνομία Κύπρου ΙΚΑΝ, μετά από πληροφορία που κάποιο τύπο σαν από την επαρχία Λάρνακας διακινεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στην επαρχία Λάρνακας καθώς και σε άλλες επαρχίες, εντοπίστηκε από μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και παρακολουθεί το. Ο ύποπτος κατά την παρακολούθηση θιάθηκε να αναχωρεί από το κτηνοτροφικό υποστατικό στο καλό χωριό το οποίο ανήκει στον πατέρα του με κατεύθυνση προς Λεμεσό. Στο κυκλικό κόμβο παρά το αλευθρικό ανακόπηκε για έρευνα από μέλη της υπηρεσίας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στόχημά του, ανεβρέθηκε στο πίσω μέρος ένα μπλε σακούλι με 5 συσκευασίες κάνναβης βάρους 5,5 κιλών περίπου. Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κτηνοτροφικό υποστατικό, εντοπίστηκαν στην αποθήκη 4 χάρτινα κυβότια. Περιείχαν 24 συσκευασίες κάνναβης βάρους 26,5 κιλών περίπου. Συνολικά σε αυτή την υπόθεση κατασχέθηκαν 32 κιλά κάνναβη. Εντοπίστηκαν επίσης άλλα τεκμήρια τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι κατήχε τα ναρκωτικά και δίνει κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνούνται αυτή τη στιγμή από την υπηρεσία. Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις φαίνεται ότι η υπόθεση αφορά εγκληματική ομάδα εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών. Θα αναζητηθούν συνεργάτες, τρόποι εισαγωγής των ναρκωτικών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θα γίνουν ενέργειες για αποκάλυψη τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του υπόπτου, καθώς επίσης αναμένεται να ζητηθεί η βοήθεια της Europol και της Interpol. Προσήχθηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου, όπου εξέδωσε την οκταήμερη προσωποκράτησή του. Η δεύτερη σημαντική υπόθεση εξελίχθηκε στο αεροδρόμιο Πάφου. Σε απογευματινή πτήση από Αθήνα, η οποία κατέφτασε στο αεροδρόμιο Πάφου, γυναίκα από Ελλάδα 30 χρόνων, θεωρήθηκε ύποπτη από μέλη της ΙΚΑΝ και της Τελωνιακής Αρχής, ερευνήθηκε και στις δύο αποσκευές της εντοπίστηκαν 23 νάιλον διαφανή σακούλια, κλειστά αεροστεγός, τα οποία περιείχαν ποσότητα κάνναβης συνολικού μειχτού βάρους 24 κιλών και 766 γραμμαρίων. Η ύποπτη συνελήφθηκε για αυτόφορο αδίκημα. Ανακρινόμενη, ανέφερε ότι θα μετέφερε τα ναρκωτικά σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Λευκοσία. Ως εκ τούτου, μετά από τις σχετικές άδειες, μεταφέρθηκε στη Λευκοσία, όπου έγινε προσπάθεια ελεγχόμενης παράδοσης, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα. Ανακρινόμενη ανέφερε ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, διευθέτησε να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Κύπρο για λογαριασμό άλλου προσώπου επιπληρωμή. Αναζητώνται τα πρόσωπα τα οποία θα κατέληγαν τα ναρκωτικά και το πρόσωπο που τις τα έχει προμηθεύσει. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει έτοιμα στη Europol και στην Interpol. Οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε 8ήμερη προσωποκράτηση. Η τρίτη υπόθεση εξελίχθηκε στην Πάφο. Μέλη της αστυνομίας Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών εντόπισαν σε ανοιχτή περιοχή στην Πέγια, θαμμένο στο έδαφος, ένα πλαστικό δοχείο, το οποίο περιείχε 18 νάιλον διαφανής σακούλια, τα οποία περιείχαν συνολικά 504 γραμμάρια κάνναβη. Το μέρος τέθηκε από τα μέλη μας σε διακριτική παρακολούθηση. Χθες, γύρω στις 13:45, προσέγγισε το μέρος όχημα, το επέβαιναν δύο άντρες 20 χρονών από το Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοικοι επαρχίας Πάφου. Οι δύο ύποπτοι εξήλθαν από το όχημα, ο ένας θεάθηκε να κρατά μια νάιλο σακούλα με 84 γραμμάρια κάνναβη. Προσέγγισα το σημείο όπου βρισκόταν θαμμένο το πλαστικό δοχείο με κάνναβη και παράλαβαν 4 συσκευασίες. Εκτιμάται ότι αυτός ο χώρος λειτουργούσε ως αποθηκευτικός χώρος για τα ναρκωτικά που κατήχαν. Αμέσως μέλη της ΙΚΑΝ επενέβηκαν και ανέκοψαν τους δύο για έλεγχο. Ο ένας εκ των δύο προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ανακόπηκε με το που ρίφθηκε ένας προειδοποιητικός πυροβολισμός.
Οι ύποπτοι έδωσαν διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται. Κατά τις έρευνες στα αντικείμενά τους ανεβρέθηκε άλλη μικρή ποσότητα κάναβης. Συνολικά σε αυτή την περίπτωση κατασχέθηκαν 595 γραμμάρια κάναβης. Επιπλέον και σε αυτήν την υπόθεση θα γίνουν εξετάσεις προς εντοπισμό του προσώπου από τον οποίο οι δύο ύποπτοι προμηθεύτηκαν τα ναρκωτικά. Αναμένεται να γίνει επίσης οικονομική έρευνα για τους δύο υπόπτους και έκδοση διατάγματος αποκάλυψη των τραπεζικών τους λογαριασμών. Όχι, δεν σχετίζονται. Να αναφέρω όμως ότι είχαμε ακόμα μια υπόθεση όπου συνελήφθηκε ο αδελφός του ενός που συλλάβαμε στην Μπέγια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνελήφθηκε και ανεβρέθηκαν στην κατοχή του 12 γραμμάρια κάναβη, όπως επίσης 35 γραμμάρια κοκαίνη και το ποσό των 1.150 ευρώ. Να αναφέρω ότι... Εμείς λοιπόν πρέπει να επιστρέψουμε στα θέματα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.